Γεια σας, ονομάζομαι Έλληνα Κατσίγιανη και είμαι απόφοιτος φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Μέσα από τα 5 χρόνια των σπουδών μου, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης, πήρα τις βάσεις που χρειαζόμουν ώστε να προχωρήσω σε ένα μεταπτυχιακό στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Οι σπουδές μου μου έδωσαν την ευκαιρία να εργαστώ την περίοδο της πανδημίας ως επιτηρήτρια κλινικής μελέτης για ένα από τα φάρμακα που εγκρίθηκαν τόσο από τον Αμερικανικό όσο και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η οργάνωση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το πρόγραμμα σπουδών του, καθώς και οι εμπειρίες που απέκτησα, με κατήρτισαν και με βοήθησαν να ανταπεξέλθω σε ένα πολύ ανταγωνιστικό επαγγελματικό κλάδο. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με βοήθησε στη μετάβασή μου στη φοιτητική ζωή, όσο και στην εξέλιξή μου μετέπειτα. Καταλυτικό ρόλο σε όλα αυτά έπαιξαν οι σχέσεις που δημιούργησαν οι καθηγητές με όλους εμάς τους φοιτητές. Είμαι ο Άγγελος Ελισιάκης και είμαι απόφοιτος του προγράμματος φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το ταξίδι μου μέσα στο Πανεπιστήμιο θα το χαρακτήριζα μαγικό. Οι καθηγητές στήριξαν κάθε βήμα και προσπάθειά μου, δίνοντάς μου ευκαιρίες για εμπειρίες που ποτέ δεν πίστευα πως θα ζήσω. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω την κατάκτηση του πρώτου βραβείου στα πλαίσια του διαγωνισμού Peace for the Future of the EU, επίσης την επιλογή μου να συμμετέχω στην κορυφαία συνάντηση Lindau Nobel Laureate Meeting, μια ευκαιρία ζωής για κάθε νεαρό επιστήμονα, αλλά και την ευκαιρία που μου δόθηκε ώστε να παρουσιάσω τα αποτελέσματα της διπλωματικής μου εργασίας στο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας. Οι εμπειρίες αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Ως φαρμακοποιός νιώθω έτοιμος έχοντας αποκτήσει πολλές και πολύπλευρες γνώσεις. Τα θεμέλια που οικοδομήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού είναι ισχυρά και μπορώ πλέον πάνω τους να χτίσω τα δικά μου όνειρα. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται πάντα μαζί σου. Έμαθα λοιπόν πως είναι να έχεις έναν τόσο καλό συνοδοιπόρο σε αυτά τα πρώτα αλλά εξίσου σημαντικά βήματα της καριέρας σου. Ονομάζομαι Δημοπούλου Εφροσύνη. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου τον Ιούνιο του 2022 και σήμερα ζω και εργάζομαι στην Αθήνα. Συνεχίζω τις σπουδές μου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάνοντας μεταπτυχιακό στον τομέα της λοιμοξιολογίας, ενώ παράλληλα εργάζομαι στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης της Ήψης, εξασκώντας την επιστήμη μου στο κομμάτι των κλινικών μελετών. Τα 5 χρόνια των σπουδών μου σε συνδυασμό με την πρακτική μου άσκηση, εκτός από τις γνώσεις που μου παρήχαν, με βοήθησαν να εξασκήσω τις ικανότητές μου ώστε να θεωρούμαι σωστή επαγγελματίας και να μπορώ να αντεπεξέρχομαι σε οποιαδήποτε δυσκολία βρω στη δουλειά μου. Αν γύρναγα πίσω το χρόνο, θα επέλεγα και πάλι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τις σπουδές μου, λόγω των σύγχρονων υποδομών του, της οργάνωσής του, του υψηλού επίπεδου επιστημονικού προσωπικού του και πάνω απ' όλα γιατί με έκανε μια σωστή επαγγελματία και μου εμφύσισε τον επαγγελματισμό. Χαίρετε, είμαι ο Τζόζεφ, είμαι φοιτητής φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο τελευταίο εξάμεινο μαθημάτων. Ακολουθεί μετά έναν εξάμεινο μεταπτυχιακής έρευνας και μετά ξεκινάει σίγουρα η πρακτική μου άσκηση για να μπορέσω να αποκτήσω το πτυχίο της φαρμακευτικής. Θεωρώ ότι σε αυτά τα 4 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δόθηκε μου η ευκαιρία να έρθω σε επαφή με μια ποικιλία μαθημάτων, ξεκινώντας από την παραγωγή του φαρμάκου, στον έλεγχο της ποιότητας, στην παράδοση του φαρμάκου, δηλαδή στην κοινωτική φαρμακευτική, το φαρμακείο όπως όλοι ξέρουμε, στη φαρμακοπαγρύπνηση. Οπότε μελετήσαμε τόσα πολλά και τόσα διαφορετικά κομμάτια του επαγγέλματος που θεωρώ ότι έχουμε τα κατάλληλα εφόδια για να ανταπεξέλθουμε σε πάρα πολλές συνθήκες εργασίας. Οπότε να ήθελα να παροτρύνω ή να συμβουλεύσω οποιοδήποτε σκέφτεται να ακολουθήσει το επάγγελμα να το ψάξει περισσότερο, να μιλήσει με το πανεπιστήμιο επειδή οι ευκαιρίες που δίνει το πτυχίο της φαρμακευτικής πραγματικά είναι τόσο πολύ μεγάλες που θεωρώ ότι η ανέλυξη και η επαγγελματική επιτυχία είναι σχεδόν εγγυημένη. Καλησπέρα, ονομάζομαι Στρατιδάκης Νεκτάριος. Προχώρησα για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της φαρμακευτικής τεχνολογίας. Αναφορικά με την εμπειρία μου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, θα ήθελα να αναφέρω πως αποτελεί ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι καθηγητές είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Πέρα από το ακαδημαϊκό κομμάτι, δίνεται η δυνατότητα για ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων μέσα από πολυάριθμα ερευνητικά project σε ομαδικό επίπεδο. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετέχουν σε συλλόγους και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους πολύπλευρα. Καταλήγοντας, θα ήθελα να επισημάνω πως μέσα από το πρόγραμμα σπουδών της φαρμακευτικής δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με όλους τους τομείς που μπορεί να απασχοληθεί ένας φαρμακοποιός στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.